Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι, και πάτε το σοβαρά, γράψτε το κάτω. Καθίστε και γράψτε το σε ένα χαρτί, αυτό που θα σας πω. Και αν πέσω έξω, δέχομαι τα πάντα. Τι λέγε? Λοιπόν, προετοιμάζουν χούντα για την Ελλάδα και χούντα κανονικότατη. Λοιπόν, περίμενε. Και όχι μόνο αυτό, προετοιμάζουν τα λεγόμενα κόμματα του συνταγματικού τόξου, ώστε να συμπράξουν τα κόμματα συνταγματικού τόξου σε μέτρα εκτροπής από το κοινοβουλευτικό πολίτευμα, έτσι ώστε να υπάρξει άμεση καταστολή οποιασδήποτε πολιτικής δύναμης δεν εντάσσεται στα λεγόμενα κόμματα συνταγματικού τόξου. Λοιπόν, και αυτό θα το κάνουν με πολύ άγριο τρόπο. Σε αυτή τη λογική λοιπόν εντάσσεται και η επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα μαζί με όλο το Ραμογιστάν σε αυτό το πλαίσιο. Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η εκπροσώπηση των κομμάτων της αριστεράς στον βρουκόλακα της ελληνικής πολιτικής ζωής, στο χαμελέοντα της ελληνικής πολιτικής ζωής και από πρώτο χέρι δολοφόνο της ελληνικής πολιτικής ζωής, έτσι, τον κύριο Μητσοτάκη, που από εκεί ήταν και το ΚΚΕ, έτσι, και θα ήθελα πάρα πολύ να δω τι δικαιολογία θα βρουν αυτοί που το παίζουν δίθεν επαναστάτες, για να μας εξηγήσουν τα γραμμάτια που ξεπληρώνουν ακόμη από το 89 στον κύριο Μητσοτάκη. Να μας το εξηγήσουν. Λοιπόν, πάρε να στήσουν αυτή την ιστορία και να τρομάξουν τόσο πολύ τον κόσμο, χτυπώντας τις πολιτικές δυνάμεις εκείνες, οι οποίες δεν εντάσσονται στα λεγόμενα κόμματα συνταγματικού τόξου, έτσι ώστε να λουφάξει ο κόσμος. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συμπαγές μπετόν αρμέ 60% του κόσμου που λέει «Α, συχτήρ, σηκωθείτε και φύγετε από εδώ μέσα». Όταν λες όμως κόμματα συνταγματικού τόξου, όσοι είναι στη Βουλή. Ναι. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Θέλουν πάση θυσία να αποτρέψουν την είσοδο στη Βουλή ή την ανάδειξη πολιτικών δυνάμεων που δεν ελέγχονται. Λοιπόν. Ναι. Και σε αυτό είναι διατεθειμένοι ακόμη και να πάρουν άγρια μέτρα καταστολής τύπου Χούντα 67. Μάλιστα. Λοιπόν, και σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο οικοδομούν εκείνη την εικόνα που θέλουν, έτσι ώστε εκείνα τα πολιτικά κόμματα τα οποία, να το πούμε έτσι, έχουν δώσει γη και είδος στο καθεστώς και είναι συστημικά και δεν έχουν κανένα λόγο να αφοβάται από αυτά το σύστημα, να είναι στη συγκεκριμένη εικόνα, έτσι, αυτά είναι τα λεγόμενα κόμματα του συνταγματικού τόξου, και τα άλλα, τα κακά, κακές πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες ζητάνε συντακτικές εθνοσυνέλευσεις, ζητάνε έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ, ζητάνε εθνική κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία, να είναι αντικείμενο άγριας καταστολής. Μάλιστα. Στην πειρά λοιπόν. Και εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Γράψτε το αυτό. Και την ημέρα που το λέω. Λοιπόν, για να μην τρελαθούμε, έτσι, και αν πιστέψετε ότι εγώ έχω σαλτάρει, άντε να δούμε τώρα σε πόσα έχω πέσει έξω για να πέσω σε αυτό. Ναι. Κοίταξε, εντάξει, για να το λες, έχεις και πληροφόρηση και όπως πάντα, γιατί τώρα είπες κάτι, σε πόσα έχεις πέσει έξω. Νομίζω και οι ακροατές μας, αυτό είναι το θέμα και γι' αυτό μαζεύονται και γινόμαστε πάρα πολύ, συνεχώς αυξανόμαστε. Έχει σημασία. Διότι γνωρίζουν ότι δεν λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα πρέπει να πάμε στις 6 του μηνός απ' έξω. Ναι. Όποιος είναι πατριώτης, το ξαναλέω, ναι. Όποιος είναι πατριώτης, δημοκράτης ή τέλος πάντων έχει προοδευτική αντίληψη των πραγμάτων και δεν ανέχεται να διαχωρίζεται η κοινωνία σε συνταγματικού τόξου δυνάμεις και μη συνταγματικού τόξου δυνάμεις, με κριτήριο το τι θέλει το Λαμογιστάν και τα μεγάλα αφεντικά της Ευρωζώνης, τότε να μας συναντήσει έξω από το χώρο του... Στο μεγάλο μουσικής. Θα δώσουμε ένα σύγχρονο. Ναι, θα δώσουμε. Λοιπόν, ένα το λέμε πατεβού. Αυτό το πράγμα. Λέ, και θα, και εγώ λέω ότι όλα τα κινήματα θα το σηκώσουν αυτό το πράγμα. Φυσικά. Γιατί όλοι κινδυνεύουμε.
Αυτό που λέει ο Θεοχάρης, Ο Θεοχάρης. Ναι, ο Θεοχάρης, όχι ο γνωστός του Σλάμψης. Όχι, έχεις δίκιο, ναι, τώρα το συνειδητοποίησα κι εγώ. Ναι, δεν είναι, αλλά θα μπορούσε. Ναι, είναι ρόλος του Φόσκολου. Ναι, είναι εξίσου επίπεδο. Είναι του αυτού επίπεδου. Δεν είναι θέμα. Ούτε ο Φόσκολος δεν είχε τέτοια φαντασία. Καλά, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Να το βάλει αυτό, να κάνει αυτή του είδους την αυθαιρεσία, ούτε που το είχε σκεφτεί. Αυτή η έννοια, η λογική ότι αρχίζω συλλήψεις. Αδιάκριτα με στη λογική το ότι δεν υπακούουν στη δική μου πολιτική, να, που είναι η αυθαιρεσία στο απότερο, στην απότερη, δεν πρόκειται να μείνει μόνο στα φορολογικά. Όχι, είναι η απαρχή συνολικής καταστολής εναντίον της κοινωνίας, να, που βεβαίως χτυπάμε την κοινωνία πρώτα, να, για να μπορέσουμε να τσακίσουμε εκείνους που είναι μπροστά από την κοινωνία. Δηλαδή έχουν βγει, αν θέλεις, πιο μπροστά από την υπόλοιπη κοινωνία. Γι' αυτό πάμε εκεί. Και πάνε για να, χύσουν αίμα. Να σας το πω έτσι χοντρά. Πάνε να χύσουν αίμα αυτοί οι κύριοι. Και εδώ έχουν πάρει αποφάσεις. Τα έχουν βρει με την ηγεσία του Τσίπρα. Φυσικά το κουκουέ δεν κινδυνεύουν τίποτα. Είναι πλήρως ενσωματωμένο σε αυτή την ιστορία. Και βεβαίως εδώ να το θυμηθούμε. Έτσι και φτάσουμε σε αυτό το ζήτημα, σε αυτό το σημείο. Πλέον η εθνική αντίσταση ή το κίνημα εθνικής αντίστασης θα θεωρήσει νομίμους στόχους τους πάντες. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορείς να είσαι μέλος ενός κόμματος το οποίο συνεργεί στη δολοφονία ενός λαού και να θεωρείς ότι είσαι το πυρόβλητο. Επειδή διαφωνείς. Ξέρετε, στις κομματικές διαδικασίες εγώ σήκωσα το χεράκι μου και είπα όχι. Ναι. Δεν είναι έτσι. Όταν πεθαίνει ένας λαός, τα χύνει στο αίμα του. Όταν τον προγραμματίζει για τα χειρότερα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, το ίδιο με το να μου λες ότι γαυγίζεις σε κάποια αγωνία που σε έβαλε το σύστημα μόνο για να τον παίζεις συστημική αντιπολίτευση και όταν γαυγίζεις ενάντια στον καπιταλισμό, θεωρείς αντιπολίτευση. Δεν είναι έτσι. Έτσι. Τέτοια γαυγίσματα ενάντια στον καπιταλισμό κάνουν και τα κομμουνιστικά κόμματα του Ιράκ. Εντάξει. Το ένα έχει ξεπαστρευτεί τελείως από την εθνική αντίσταση του Ιράκ. Ειλικρινά, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Το έχουν διαλύσει τα γραφεία και δεν υπάρχει ούτε ρουθούνι που κινείται στο Ιράκ και να δηλώνει μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιράκ. Το άλλο έχει μείνει μόνο η ηγεσία του στην πράσινη ζώνη που την προστατεύει η ιδιωτική εταιρεία που την πληρώνει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Έτσι θα καταλήξω και το Περισσού. Έτσι ακριβώς, ναι. Έτσι θα καταλήξω και το Περισσού. Ναι, ναι. Λοιπόν, απλά λέω ότι πάμε σε πολύ άσχημα πράγματα. Γιατί πάμε πολύ άσχημα. Είχαμε σοβαρότητες εξελίξεις. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι σπάει το ευρώ, διαλύεται. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα το δούμε πολύ έντονα αυτό. Το έχουμε πει. Η Ιταλία δεν είναι μια ιστορία που μπορεί να την περάσουν ή να την καταπιούν εύκολα. Οπότε τι γίνεται. Οι Γερμανοί, οι κατακτητές δηλαδή, έχουν πάρει απόφαση να λύσουν τα πράγματα με πολύ πιο αυστηρό τρόπο. Με πολύ πιο άμεσο και αυστηρό τρόπο. Ακόμη και αν οδηγήσουν τα πράγματα στα άκρα. Και το έχουν επιλέξει για την Ελλάδα. Αυτό. Να κρατήσουν, να γατζωθούν δηλαδή από αυτή τη χώρα, όπως και τις άλλες χώρες που θεωρούν ότι ελέγχουν, πάση θυσία. Το θυσία για το λαό. Ναι. Λοιπόν, βεβαίως και πάλι δεν θα τα καταφέρουν. Το ευρώ δεν μπορεί να σταθεί. Ειδικά αν φύγει μια Ιταλία. Ούτε και έτσι μπορεί να σταθεί. Απλά τώρα, ναι, μπορεί να το κρατήσουν για μερικά χρόνια, ναι, να, θυσιάζοντας λαούς στο βωμό του ευρώ και να το κρατήσουν κάποια χρόνια. Αλλά με το χτύπημα που δέχεται από την Ιταλία είναι αδύνατο. Και έχει επιλέξει, κυριολεκτικά έχει επιλέξει, να θανατώσει λαούς. Να τους θανατώσει. Να τους φάξει όπως το κρυάρι στο γόνατο. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Θα δούμε στο επόμενο τρίμηνο τετράμηνο εκπληκτικά πράγματα στην Ελλάδα. Να τρίβουμε τα μάτια μας. Εδώ ξεκαθάρισε λίγο κάτι, γιατί βλέπω ένα ακροατή μου που μπερδεύτηκε, ακροατή μας, που λέει ότι είπατε ότι σε 4 μήνες θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, αλλά η Ιταλία, και μετά είπατε ότι ετοιμάζουν χούντα. Ακριβώς. Σας παρακολουθώ και σας πιστεύω, αλλά πώς θα γίνουν και τα δύο. Δεν θα γίνουν και τα δύο. Να, μπράβο, ναι. Είναι η επιχείρηση το να γίνει που θα εξαναγκάσει το λαό να πάρει την απόφαση και να ξεμπερδέψει μαζί τους. Δηλαδή δεν θα πάμε έτσι όπως πάμε τώρα
στο επόμενο τετράμινο. Στο επόμενο τετράμινο θα δούμε σημεία και τέρατα. Mm-hmm. Αν νομίζετε ότι τα έχουμε δει όλα, δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα σε σχέση με το τι ετοιμάζω και το τι είναι έτοιμοι να κάνουν. Λοιπόν, αυτό θα εξαναγκάσει τον ίδιο το λαό. Βεβαίως θα βάλουμε και εμείς το χεράκι μας. Θέλω με ποια έννοια. Mm-hmm. Ότι και εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε τον οδηπορικό, το οδηπορικό του πατροκοσμά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σωστά. Ξανά. Να μην αφήσουμε ραχούλα για ραχούλα σε αυτή τη χώρα, ώστε να μπορέσουμε να πούμε στον κόσμο ότι πρέπει να ορθοστατήσει, πρέπει να αναπνεύσει πραγματικά ελεύθερο αέρα σε αυτή τη χώρα, ώστε να γλιτώσει από τη ληστοσημωρία δεξιά και αριστερά και να γλιτώσει από τον εμφύλιο και την καταστολή στον οποίο τον, για τον οποίο τον ετοιμάζουν. Και ο μόνος τρόπος είναι εθνική ενότητα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση σε αυτό το πράγμα. Αυτή την εθνική ενότητα ελπίζω πολύ σύντομα να είμαστε σε θέση να την εκφράσουμε και στην πράξη. Στην πράξη με την έννοια πια ότι έτσι αλλιώς εμείς καλούμε τους αληθινούς αγωνιστές, αυτούς που, δηλαδή, που μετράει περισσότερο το τι η αφοσίωσή τους απέναντι στο λαό, απέναντι σε οποιαδήποτε αφοσίωση έχουν σε οποιοδήποτε κόμμα και κομματικό μηχανισμό. Και σε αυτό ακριβώς βασίζεται η δική μου ελπίδα, ότι στο επόμενο τετράμινο αυτή η άνοιξη που λες, ναι. που έρχεται και το καλοκαίρι, μπορεί να είναι, έτσι, ναι. θα είναι κομβική σημασία. Δεν θα δούμε ένα κίνημα απελπισμένων, αγαναχτισμένων. Mm-hmm. Αποφασισμένων. Θα δούμε ένα κίνημα αποφασισμένο να ξεμπερδέψουμε όλους αυτούς. Και ξέρετε πόσο εύκολα μπορούμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο εύκολα μπορούμε. Σκεφτείτε μόνο ότι σε 3 μήνες ή 4 μήνες, εάν όλοι μαζί το οργανώσουμε αυτό, οργανώσουμε δηλαδή ότι σε κάθε χωριό θα κάνουμε τέτοιες συγκεντρώσεις που μπορεί ο καθένας να μιλήσει και, και με πεπεγκρίλο και χωρίς πεπεγκρίλο και όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε διάφορα στο μυαλό. Θα το δούμε στην πράξη. Θα γλιτώσουμε από την εφορία. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Πόσο εύκολα μπορούμε να γλιτώσουμε σε 3 μήνες να διαγραφούν όλες οι υποχρεώσεις που προέκυψαν στον Έλληνα φορολογούμενο, κυρίως στο μικρομεσαίο, στον ελευθεροπαγγελματία, στο μισθωτό και στον συνταξιούχο. Όλες οι υποχρεώσεις που προέκυψαν από τους φορολογικούς νόμους μετά τα μνημόνια. Και να επιστραφεί η περιουσία που του έκλεψαν, που του έκλεψε το καθεστώς κατοχής, δηλαδή του πληστηρίασαν ως αποτέλεσμα των συγκεκριμένων φορολογικών μέτρων που πάρθηκαν μετά το πρώτο μνημόνιο. Δεν αξίζει τον κόπο να το παλέψει αυτό το πράγμα. Για να γλιτώσεις πραγματικά από αυτούς. Το ξέρω ότι σε μέσα 3-4 μήνες μπορούμε να έχουμε απαλλαγή από τις τράπεζες. Να έχουμε απαλλαγή τελειωτικά από τις τράπεζες και να μην μας βαραίνουν χρέη. Αρκεί να το αποφασίσουμε. Βέβαια, είναι δική μας ιστορία. Να κάνουμε το βήμα. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί οι Ιταλοί, και δυνατά. Οι Ιταλοί έχουν αυτά τα κοχώνες. Mm-hmm. Να το πούμε έτσι λατινοαμερικάνικα. Λοιπόν, και πιστεύω ότι έναν άνθρωπο που ξέρουν μόνο το τσαγανό του. Δεν ξέρω τίποτα άλλο για αυτόν τον άνθρωπο πέρα από τον τσαγωνό του. Δεν είναι ούτε οικονομολόγος φτασμένος, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Έτσι, ένας άνθρωπος με τσαγανό, το οποίο ξεσήκωσε ολόκληρη την Ιταλία. Θα προσπαθήσουμε να πούμε στις επιτροπές αγώνα, στις επιτροπές που κινητοποιούνται αυτή τη στιγμή και που είναι για τα ζητήματα της πάυσης πληρωμών προς το κράτος. Κινήματα που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται. Να δώσουμε τη δική μας παρουσία. Ναι. Να δείξουμε την γραμμή διχοτόμησης που υπάρχει ανάμεσα σε μια δεδομένη πολιτική ηγεσία που τα έχει δώσει όλα στο καθεστώς των μεγάλων αφεντικών και από την άλλη μεριά ο λαός. Ωραία. Οι δυνάμεις εκείνες που εκπροσωπούν το λαό ή που αν θέλετε έχουν τη φιλοδοξία να τον εκπροσωπήσουν και που το καταλαβαίνει ο λαός. Να δώσουμε το κοινό παρόν. Έτσι οικοδομείται η εθνική ενότητα. Mm-hmm. Όχι στα λόγια. Λοιπόν, εκτός και αν, βεβαίως, όποιος δεν συμμετέχει, ναι. Όποιος συμμετέχει, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί αν μιλάμε καθαρά, σημαίνει ότι έχει πάρει δόση από την πισινή. Από την πίσω πόρτα. Από την πισινή. Να μην ξεκαθαρίσουμε, εδώ δεν παίζουμε τώρα. Ναι. Έτσι, όταν κινδυνεύει η χώρα και ο λαός, δεν παίζουμε. Δεν κοροϊδεύουμε. Χθες, όταν βγήκαμε εδώ, είδες την κυρία που σε πλησίασε. Μια κυρία που με πλησίασε, που βέβαια είναι ένα από τα πολλά περιστατικά που συμβαίνουν, θα έλεγα το εξής. Δεν μπορείς να έχεις μια κυρία η οποία να σου λέει «Εγώ ήμουν κυρία και με κατάντησα να μην μπορώ να πάω στο γιατρό για τον θηριοειδή μου, ναι. επειδή δεν έχω τη δυνατότητα να δώσω το 50. Δεν μπορεί, ρε γαμώτο, να μας έχουν καταλήξει. Και να πρέπει να πηγαίνεις στη λαϊκή στις 3 η ώρα.
Στις 3 η ώρα για να βρεις... Μήπως τυχόν βρεις κάτι, ναι, για να πάρεις την οικογένειά σου. Τι πετάει ο άλλος, ας πούμε, ναι, ο έμπορας, για να το πάρεις να το πάρεις μισοτιμής. Έτσι, και πάλι να λες ότι δεν το καταφέρνω με τη σύνταξη που μου έχουν οδηγήσει. Όχι ρε διάολε, δεν μπορείτε. Σε 3-4 μήνες μπορούμε να έχουμε ξεμπερδέψει με δάφτους και μπορούμε να έχουμε την αξιοπρέπεια να λέμε ότι είμαστε Έλληνες πολίτες που δεν μας αγοράζει και δεν μας πουλάει κανείς.